Ο κύριος Όχι. Κυλακάκης είναι μαζί μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτοί που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο δικαιούνται επίδομα θέρμανσης αν θερμαίνονται με άλλο καύσιμο. Ποιοι είναι δηλαδή, εκείνοι που δηλαδή επηρεάζονται, με ποιο δηλαδή, καύσιμο? Δηλαδή, εάν θερμαίνονται με πετρέλαιο, αν θερμαίνονται με φυσικό αέριο, αν θερμαίνονται με υγραέριο, αν θερμαίνονται με ξύλα, αν θερμαίνονται με πέλετ, μπαίνουν κανονικά και μπορούν να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, καταθέτοντας τα τιμολόγια του καυσίμου που θα χρησιμοποιήσουν. Όσοι θερμαίνονται με θερμάστρες, για να το πούμε απλά, κύριε Υπουργέ. Πού είναι το πρόβλημα? Όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό έχουν ένα όριο που ορθώς επισημάνατε ότι είναι ενιαίο στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό είναι σφάλμα του συστήματος, συνεπώς πρέπει να αλλάξει, θα το αλλάξουμε άμεσα, έτσι ώστε να δώσουμε επιπλέον όριο. Τώρα, άρα μισό λεπτό για να το καταλάβουμε, όριο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό που μας το λέτε σήμερα εδώ ότι αλλάζει αυτό. Μιλάτε για το όριο της 500 κιλοβατόρες που υπήρχε μέχρι τώρα? Ναι. Πόσο το θα όριο, γίνει αυτό? Το πόσο θα γίνει λοιπόν δεν θα είναι ένα ενιαίο πράγμα, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ανάγκη θέρμανσης. Έχει τελείως άλλη ανάγκη στην Κρήτη, πολύ πολύ μικρότερη, και τελείως άλλη στη Μακεδονία. Αν κάποιος θερμαίνεται με ηλεκτρισμό ή με αντλία θερμότητας, με ηλεκτρισμό πάλι, αλλά λέω όχι θερμάστε, το πιο σύγχρονο. Άρα θα πάει τρόπο. Κλιμακωτά ανάλογα με τις ανάγκες, κύριε Σκυλακάκη. Και τη γεωγραφική περιοχή. Άρα θα βάλουμε πάλι τις βαθμοημέρες ανά περιοχή και θα δώσουμε, θα αυξήσουμε το όριο στη βάση των βαθμοημερών. Πείτε μας κάτι τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί αφορά και αυτό πολύ κόσμο. Νυχτερινό τιμολόγιο τέλος έχετε ανακοινώσει, αντικαθίσταται πια από το μεσημβρινό. Θα χαθεί εντελώς, για να το εξηγήσουμε, η έκπτωση στις νυχτερινές ώρες? Δεν θα υπάρχει καθόλου έκπτωση? Ακούστε, καταλήγουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι μεικτό. Θα έχει κατά βάση τις μεσημεριανές ώρες και τις ώρες του Σαββατοκύριακου. Θα δούμε ενδεχομένως να είναι άρα λίγο το πλυντήριο θα μπαίνει μεσημέρι και όχι νύχτα. Και θα αφήσουμε και μετά από κάποια ώρα τη νύχτα, μετά τις μία κατά πάσα πιθανότητα, και κάποιες ώρες για νυχτερινό. Γιατί εκείνες τις ώρες πέφτει η ζήτηση σημαντικά και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι το 11 με μία, που είναι πολύ ακριβή η τιμή του ρεύματος. Και δεν συμφέρει να σπρώχνουμε τους ανθρώπους όταν το ρεύμα είναι ακριβό να καταναλώνουν. Κύριε Σκυλακάκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως πότε θα κάνετε αυτές τις ανακοινώσεις και από πότε αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Οι ανακοινώσεις θα είναι από την αρχή του χρόνου. Ναι. Θα δούμε αν προλαβαίνουμε, αν είναι από 1η Ιανουαρίου ή από 1η Φεβρουαρίου. Η εφαρμογή θα γίνει. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ωραία. Και όλα αναδρομικά μετά, φαντάζομαι, έτσι. Όχι, δεν είναι αναδρομικά. Εννοείται τώρα για το. Γιατί ότι θα καταβλήσει. Ναι. Για την υπουργική απόφαση για το κοινωνικό τιμολόγιο, όνομα. Ναι, ναι, ναι. Όχι το νυχτερινό, για να μην τον μπερδεύουμε. Το κοινωνικό. Το κοινωνικό θα είναι από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Πολύ η αλλαγή του χρόνου. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας λίγο, ή μάλλον να μην μας πείτε ακόμη, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, γιατί τους είπαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα εδώ και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια και για τις τιμές του ρεύματος, υπάρχει ακόμη γκρίνια και για τα χρωματιστά τιμολόγια που συνεχίζουν κάποιους να τους μπερδεύουν. Θα απαντήσετε μισό λεπτό να τους ακούσουμε. Να τους ακούσουμε πρώτα. Να ξεκινήσω με κάτι όμως που είναι πραγματικό. Γιατί υπάρχει οι τιμές του ρεύματος με βάση αυτά που λέμε στις τηλεοράσεις κτλ. Και υπάρχουν και τα στοιχεία. Οι τιμές του ρεύματος για τον τελικό καταναλωτή το 24 ήταν χαμηλότερες από το 23. Ναι, ωραία. Από εκεί να ξεκινήσω. Να σας πω, επειδή το γνωρίζουν οι άνθρωποι, εκείνοι παίρνουν τους λογαριασμούς τους κάθε μήνα και πρέπει να τους πληρώσουν, ας τους δώσουμε το λόγο να τους ακούσετε και απαντάτε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώνετε πολύ στο ρεύμα εσείς? Είμαι εσύ η ΔΕΗ. Με το τιμολόγιο το πράσινο ποιο είναι. Όσο μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Με 6,60
το μήνα σύνταξη, το ρεύμα με καίει. Ανάλογα, ένα πεντακοσάρικο. Δεν είναι λίγο. Ναι, βέβαια, δεν είναι λίγο. Όταν παίρνεις 9 εκατοστάρικα, πώς να επιβιώσεις. Πράσινο, κόκκινο. Είχα φύγει από τη ΔΕΗ, είχα πάει κάπου αλλού και τώρα ξαναγύρισα στη ΔΕΗ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το θεωρώ κοροϊδία όλα αυτά. Δεν δίνω πολλά, το έχω ίδιο. Αν θα είχε ανέβει το, αυτό το μήνα, 2-1-20 ευρώ. Παραπάνω δεν είναι. Παίρνει 500 ευρώ και θέλει 250 ευρώ στο ρεύμα. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, πολύ λογικό. Αν παίρνεις μία σύνταξη 600 ευρώ ή ένα μισθό 700 ευρώ, όσο και να είναι το ρεύμα, προφανώς και σε καίει. Είναι καλύτερες τιμές όμως από πέρυσι. Αυτό και όταν μάλλον χρησιμοποιείται και για θέρμανση το ρεύμα, σωστά. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτά τα ποσά είναι... Ακούστε, αν είναι για θέρμανση το ρεύμα, εξαρτάται από το είδος του μέσου. Εάν χρησιμοποιείς θερμάστρες, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβό, γιατί είναι πολύ, πολύ λίγο αποτελεσματικό. Αν χρησιμοποιείς αντλίες θερμότητας που είναι όμως ένα, θέλουμε, πολύ μεγάλη αρχική επένδυση, πέφτουν οι τιμές. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε... Αυτές οι συντάξεις δεν μπορούν να κάνουν τις αλλαγές που είπατε, κύριε Υπουργέ. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι που πιέζονται από όλα τα άλλα και δεν έχουν δει μεγάλες αλλαγές στα εισοδήματά τους, ό,τι και τιμή να έχει το ρεύμα είναι μια. Ωραία. Πολύ πάμε στο μπλε τώρα. Οχυρωνόμαστε στο μπλε τιμολόγιο. Ακούστε. Τι έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Βάζοντας το πράσινο τιμολόγιο μέσα, οι άνθρωποι έμαθαν τις τιμές. Δεν τις ξέρανε. Ούτε και καν τα κανάλια δεν ξέρανε. Τώρα έχουμε μια εικόνα ποιος είναι ακριβώς, ποιος είναι ο φθηνός. Υπάρχει δυνατότητα να ξέρεις. Τι είναι δυσάρεστο στο πράσινο τιμολόγιο για τα νοικοκυριά? Ότι είναι εκτεθειμένα στις αλλαγές της χονδρικής. Και κάθε τόσο δημιουργείται ένας φόβος. Κύριε Υπουργέ, πάμε στο μπλε λοιπόν. Το μέσο, μισό λεπτό κύριε Σκυλακάκη, να το κάνουμε λιανά παρακαλώ και να μας απαντήσετε. Το μέσο νοικοκυριό και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ασχολείται όλη την ώρα με τις τιμές στην αγορά, πού πηγαίνει, στο μπλε? Ακούστε, η μετακίνηση προς το μπλε τιμολόγιο είναι κάτι που έχει γίνει στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Καταρχήν χρειάζεται χρόνος για να πας στο μπλε τιμολόγιο. Ήδη έχουμε αρχίσει και μετακινούμε μεγάλες ομάδες στο μπλε τιμολόγιο. Προηγήθηκαν οι αγρότες. Σήμερα, δεν το έχετε καταγράψει, όλοι οι αγρότες, γιατί δεν φωνάζουν έτσι, όλοι οι αγρότες για το αγροτικό ρεύμα είναι σε σταθερό τιμολόγιο. Σταθερό 9 με 11 ευρώ, έτσι. Ωραία. Είναι, 9 με 11. Η οικιακή κατανάλωση πόσο θα έχει, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε? Η οικιακή κατανάλωση αυτό το μήνα εμείς θα παρεύουμε με επιδοτήσεις ώστε να μην ανεβαίνουμε για τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών και των πόσο, παρόχων. Από πού πάμε? Πάνω από τα 15 σέντ. Άρα συμφέρει τον μπλε για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Και για την παραγωγή, κύριε Υπουργέ. Για την τα λεφτά θα τα πάρουμε από την παραγωγή. Όχι, όχι, άλλο λέω. Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες που παράγουν. Εκεί πέρα θα κάνουμε, χωριστή παρέμβαση για τους μικρούς και μεσαίους και θα δούμε τι θα κάνουμε για τους υπόλοιπους. Θα είναι κάτω από τα 15 λεπτά. Αυτή θα είναι η τάξη μεγέθους. Αυτό είναι το... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Κάνετε ερωτήσεις πολυβόλου, οπότε... Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Γιατί είναι πολυβόλου η εκπομπή, καταλάβατε, θέλω να πω η τηλεόραση, έχει ρυθμούς πολυβόλου. Είναι δύσκολο, ξέρετε, άμα πυροβολείτε και οι δύο μαζί... Θα έρθετε μία μέρα εδώ, κύριε Υπουργέ, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.